Πρώτη συνταγή. Λοιπόν, με το δεξί είπαμε να μπούμε. Ωραία. Με μια ωραία γλυκιά συνταγή, έτσι, mm-hmm. να γλυκαθούμε, να μπούμε Φοβερή. Έτσι όπως πρέπει σε αυτή τη νέα χρονιά. Όπως μας αρμόζει. Δυναμωτικά θα πω εγώ. Ωραία. Α? Τα λες πολύ ωραία. Τα παιδιά μου φέρνουν σταφίδες. Μου λένε, έχουμε καλή σταφίδα. Την καλύτερη σταφίδα σου βρήκαμε. Τι θα μας κάνεις, λέω, γιατί θα είμαι σκέτη. Όχι, δεν ξέρω. Εξαιρετικό σνακ να φας τη σταφίδουλα και σκέτη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ψάξαμε και βρήκαμε το καλύτερο προϊόν στην αγορά και αναφερόμαστε βεβαίως στην καταπληκτική σταφίδα Σάντος, παιδιά, η οποία είναι κυριολεκτικά μια πηγή ενέργειας, βιταμινών, μετάλλων, αντιοξειδωτικών. Χριστιανά, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Βιταμίνη C, φιλικού οξέως. Ναι. Και βεβαίως από μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη. Τη γνωρίζουμε, την αγαπάμε και συντροφεύει τις πιο γλυκές μας αναμνήσεις πάντοτε. Είναι εκεί όταν τη ζητήσουμε. Ακριβώς. Και να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια το Σκούδι, γιατί αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς εμείς θα μπορούσαμε να απολαμβάνουμε σήμερα αυτήν την εξαιρετική σταφίδα, που είναι πολύ ωραία ιδέα, θα πω εγώ, και για την τσάντα μας, για ένα ωραίο γρήγορο σνακ. Γιατί η σταφίδα, Θεέ μου, είναι το ελληνικό superfood. Το ξέρεις αυτό? Παιδί μου, στην τσέπη το είχα. Στην τσέπη το. Εγώ στην τσάντα μου. Ό,τι βολεύει τον καθένα γενικότερα. Εγώ γνωρίστηκα πρώτη φορά με την σταφίδα Σάντος όταν ήμουν φαντάρος. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Χρειαζόσουν και λίγο τα σάκαρα, η σταφίδα ήταν ό,τι καλύτερο στην τσέπη του φαντάρου. Μετά συνειδητοποίησα ότι μπορώ πάντοτε να την έχω δίπλα γιατί μου. Γιατί όχι. Και ευχαριστούμε πραγματικά την οικογένεια το Σκούδι και πάρα για τις συσκευασίες. Σταφίδα Σουλτανίνας Κρήτης, αλλά και της Μαύρης της Κορινθιακής, η οποία είναι ιδιαίτερη. Μία για μία οι επιλογές που σου έχουμε κάνει, γιατί πώς αλλιώς θα δουλέψεις εσύ και εμείς θα φτιάξουμε σταφιδόπιτα. Ναι, θα κάνουμε σταφιδόπιτα. Πιστεύω ότι. Σηκώνω, Μανίκα. Αν έχω σταφίδες, παιδί μου, πρέπει να αρχίσω να πάρω κάνα κάτσι μπουκάλι αλκοόλ και ξανά. Να τρώω σταφιδούλες και στραγάλια που είναι τέλειες. Αλλιώς, άμα να κάνουμε Παρασκευή, θα φτιάξουμε μια ωραία. Σταφιδόπιτα. Ναι, άνοιξε, ξέρεις, είναι πολύ ωραία ιδέα, ρε παιδί μου. Ακόμα και με ένα ή σε ένα πλατό τυριών αλαντικών να βάλεις σταφιδούλες. Είναι εξαιρετικές. Μπορείς να τις εντάξεις στη μαγειρική. Είναι φοβερό υλικό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και είναι, να ξέρετε, και η τροφή των αθλητών. Ναι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν χαλάει. Έχει μεγάλη διατηρησιμότητα και το τρως άμεσα και έχει άμεση ενέργεια. Δηλαδή, για εμάς που τρέχουμε, η σταφίδα ήταν πολύ. Καλή πηγή φυτικών ινών. Γι' αυτό φάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει σώμα. Ναι, και γεμάτη. Κάνει και καλό στο δέρμα, να ξέρετε. Γι' αυτό το δέρμα είναι τόσο καλό εμένα. Λοιπόν. Πόσο θα βάλουμε από σταφίδα στην συνταγή μας? Για να σου αφήσει τις υπόλοιπες. Μπολικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εγώ, ναι. Ωραία. Υλικά. Έλα να πείστε υλικά εσύ μια στιγμή. Και εγώ να ξεκινήσω. Πολύ ωραία. Από πού να ξεκινήσω? Πες μου, τα έχεις φορήσει κάπως ή είναι όλα μαζί? Όπως θέλεις. Αυτά εδώ ήταν φουντούκια κάποτε? Είναι φουντούκι το οποίο είναι καμπουρδισμένο, αλεσμένο. Να το. Έχουμε τη ζαχαρίτσα μας, έχουμε αλεύρι. Για όλες τις χρήσεις. Ζάχαρη κρυσταλλική. Κανέλα. Ωραία. Ξύσμα πορτοκάλι. Έχει και λεμόνι μέσα? Όχι, μόνο πορτοκάλι. Ωραία. Όχι, και πορτοκάλι λεμόνι. Μπράβο. Α, όταν τα λέω εγώ, γιατί μου λες, δεν διαβάζει συνταγή, αλλά εγώ δίνω σημασία. Δεν διαβάζει τη συνταγή. Τούτο εδώ. Γιατί σου φαίνεται? Ηλιέλαιο. Έχουμε μοιράσει το λάδι σε ηλιέλαιο και ελαιόλαδο. Εντάξει, ορίστε, έκανα τώρα ένα λαθάκι, να με συγχωρέσεις. Αυτό εδώ το πολύ ωραίο. Είναι κονιάκ. Κονιάκ, τέλεια. Έχουμε σουσαμάκι, τούτο εδώ είναι baking powder. Εδώ, χυμό. Και έχουμε χυμό πορτοκάλι. Τέλεια. Και το main event της ιστορίας μας και το βασικό μας υλικό είναι εξαιρετική μας σταφίδα. Έχεις κάποια προτίμηση σε ποια θα βάλω? Θα βάλω και από τις δύο μαζί. Θα βάλεις από τις δύο, ε. Να χαρά, να πετύχουμε το τέλειο. Λοιπόν, υπάρχουν... Η νοικοκυρά χρησιμοποιεί συνήθως την Σουλτανίνα. Συνήθως. Εδώ στην Κρήτη. Εδώ στην Κρήτη περισσότερο. Σουλτανίνα. Καλά το κάνουμε. Πάμε να κεράσουμε σταφίδα και τα κρύα. Και μετά έχουμε έκπληξη να σου κάνουμε. Οκ. Υπομονή εσύ μέχρι τότε. Υπομονή. Πάμε. Ανυπομονώ. Λοιπόν. Να σηκώσω το μανίκι. Ναι, να σηκώσεις. Ναι, και να έρθεις από εδώ, όπου να φέρεις τον μπολάκι αυτό εδώ και θα φτιάξεις τη συνταγή μόνη σου. Με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις σταφίδες σε μια συνταγή με πολλούς τρόπους. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να μπει κατευθείαν μέσα στη συνταγή όπως είναι. Χωρίς να κάνουμε τίποτα. Συγγνώμη, αλλιώς πώς γίνεται? Αλλιώς είναι, μπορούμε να τις αφήσουμε σε νερό μέσα μερικές ώρες, okay, να φουσκώσουν. Να τις σουρώσουμε και μετά να τις βάλουμε σε αλκοόλ, ώστε να τραβήξουν το αλκοόλ. Ωραία ιδέα. Και τα δύο είναι ωραία. Και σε ένα γλυκάκι θα το φανταστείτε, ναι. Σε ένα κέικ μέσα. Ναι, και τα δύο είναι ωραία. Διαλέγετε και παίρνετε όποιο σας αρέσει. Να χαρά. Στο πρώτο, οι σταφίδες θα καραμελώσουν πιο πολύ, όταν θα τη βάλεις όπως είναι. Θα διαλέξω αυτό. Όχι πως με ρωτάς, αλλά από μόνο τέλεια. Μου απαντάω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε το χυμό. Ναι. Έχουμε βάλει χυμό πορτοκάλι και πάμε να βάλουμε τη ζάχαρη μέσα. Και να κατέβουμε. Ευχαριστώ πολύ, Σουσέβ, για τη βοήθεια. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Είσαι όσο βάζουμε τελικά μέσα, θα σου πω μια γρήγορη ιστορία. Παλιά με ένα παππούς μου έλεγε ιστορίες από τον πόλεμο. Θυμάμαι και. Ναι. Η γιαγιά μου, τέλος πάντων. Και μου έλεγε ο παππούς μου ότι
Όταν δεν υπήρχε τότε φαγητό στην κατοχή που ζούσε στην Αθήνα, ζούσαμε σταφίδες. Και είχε τις σταφίδες και τις μέτραγε. Είχε χωρίσει και έτρωγε γύρω στις 10 με 15 κάθε μέρα. Παιδιά. Ναι, για να μπορέσει να ζήσει. Φοβερό. Είναι φοβερό υλικό, ειλικρινά. Και πέρα από τα φυσικά σάκαρα που διαθέτει, σε χορταίνει, σου προκαλεί κορεσμό. Γι' αυτό και σαν να τα διαλέγουν πριν, κάνουν μια προπόνηση και οι αθλητές που λες και εσύ, σου δίνουν εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Και είναι και ένα υλικό, μπορεί να το έχει πάντα μαζί σου, χωρίς να αλερώνεσαι ή χωρίς να έχει την έννοια. Το έχει στην τσέπη σου και το καταναλώνει άμεσα. Είναι ένα γρήγορο σνακ. Ναι, πολύ ωραία και, ιδέα. Στα αλήθεια είναι ένα υγιεινό σνακ, στο οποίο ναι. Από το να πας δεξιά-αριστερά να φας μέσα εισαγωγικά σκουπιδάκια που λέμε. Όχι, ναι. Να επενδύσουμε μαζί σου και κάνεις την δουλειά σου μια χαρά και μπορείς να βγάλεις τη μέρα. Λοιπόν, έχουμε βάλει ζάχαρη, χυμό πορτοκάλι. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε την κανέλα. Θέλετε να βάλετε και άλλα μπαχαρικά, μπορείτε. Όπως. Ταιριάζει πάρα πολύ και το μουσκοκάριτο και το γαρίφαλο. Απλά γίνεται λίγο πιο βαριά. Εγώ επειδή εδώ πέρα την συνταγή σήμερα θα την κάνω αύριο για να την πάρει ο Γιάννης και ο Μάξιμος στο σχολείο, θέλω να την κάνω όσο πιο έπια γίνεται. Δηλαδή θα πάρω μόνο κανέλα μέσα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, αυτή η σταφιδόπιτα που φτιάχνουμε, ποια υφή θα έχει, τελική της μορφή, θα μοιάζει με κέικ, με τσουρτάκι. Θα είναι ένα ζουμερό κέικ. Πολύ ωραία. Ναι. Να έχουμε έτσι ενώμια εικόνα και το τελικό. Έχουμε κάνει και νηστίσιμη συνταγή για σένα μητέρα που νηστεύεις, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, το καλοκαίρι. Δεν έχει αυγά. Δεν έχει αυγά. Πλάτα δεν έχει γενικά ζωικά λιπαρά επίτηδες. Ναι, τώρα το παρατήρησα, έχεις δίκιο. Okay. Λοιπόν, πορτοκάλι και λεμόνι ξύσμα. Ωραία. Ανακατεύουμε. Άλλη γεύση τώρα το προσθέτεις και το ξύσμα. Ποιος ενθουσιάστηκε τόσο. Τάσο, εσύ ενθουσιάστηκες με τη συνταγή. Έχεις πολύ μεγάλο κομμάτι μετά που έχεις κερδίσει. Αρέσει κανένα το σούλι. Ξέρω, όπως και του Αντώνη το αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, κονιάκ. Αν θέλετε τώρα να μην βάλετε το αλκοόλ μέσα, μπορείτε. Μην φοβάστε όμως αν τυχόν το φάνε παιδάκια, γιατί το αλκοόλ στο φούρνο εξατμίζεται και μένει μόνο η γεύση, μένουν τα ζάχαρα. Ωραία. Να χαρά. Ορίστε η ερώτηση από το κοινό. Ναι, αφού εγώ σπίτι μου δεν ανάβω καλοριφέρ. Όχι, παιδί μου, παίρνω, τρώει μόνο σταφίδες. Παίρνω σταφίδες και... λοιπόν... Μια χαρά το πάμε εδώ. Τέλεια. Λαδάκι, σπορέλαιο και... Και ελαιόλαδο. Και ελαιόλαδο. Ωραία. Ωραία. Και τέλος το αλεύρι, στο οποίο έχουμε βάλει μέσα baking powder. Εδώ βλέπετε ότι η μοναδική βιοκοντική ουσία της συνταγής είναι το baking powder. Αν τυχόν το ξεχάσουμε, δεν θα βγει στα πιτόπιτα. Όχι, θα βγει στα πιτόπιτα. Θα είναι πίτα-πίτα στα πιτόπιτα. Εντάξει, δεν θα έχει φουσκώσει, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία. Και πάμε και το αλεύρι. Προσοχή. Πώς νιώθεις που σήμερα έχεις και κοινό να σε παρακολουθεί. Και είναι και όλες νοικοκυρές. Και δεν ξέρω τώρα τι βλέψεις έχουν. Και είναι και χάρμα όλες τους. Γιατί τις βάλαμε εμείς εκεί να τις βλέπεις. Για να παίρνεις τα πάνω σου, ρε παιδί μου. Τα έχω πάρει τα πάνω μου. Δεν σου φτάνω εγώ. Ωραία. Τι να κάνω. Φέρνω ενισχύσεις. Μου φτάνεις και μου περισσεύεις. Όπα, πώς τέλειω. Τώρα δεν είναι ωραίο. Έλα, μωρέ, να μην κάνουμε και λίγο χιούμορ, βρε Θεμάκο. Πώς θα περάσει η ζωή χωρίς χιούμορ. Εντάξει, να πούμε. Αν ήταν αστείο, το δέχομαι. Λοιπόν, και τελειώνουμε με το φουντούκι το καβουρτισμένο. Μπορούμε να αλλάξουμε το ξυλόκαρπο αν δεν μας αρέσει. Από κάποιο, να βάλουμε κάποιο αμύγδαλο, κάποιο καρύδι. Αλλά γενικά το φουντούκι νομίζω είναι το πιο νόστιμο από όλους τους ξηρούς καρπούς. Δεν είναι όμως πολύ ωραία με τη συνταγή. Αν παραλείψουμε το ξηρό καρπό, δεν ξέρω. Ίσως αυτή η τραγανότητα που δίνει είναι το κάτι της παραπάνω. Να πετύχουμε έτσι το τέλειο. Εντάξει, σεφ. Είπαμε, είμαι δεν είμαι σεφ τώρα τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή είμαι και πολύ νοικοκύρης και δεν θέλω να πλένω, έχω πάρει αυτά τα ψάκια. Τα οποία είναι μίας χρήσης, αν τα προσέξεις όμως είναι πολλαπλών χρήσεων. Ναι. Και θα ψήσουμε εδώ τη σταφιδόπιτα μέσα. Η θερμοκρασία του φούρνου πρέπει να είναι 155 βαθμούς, όχι παραπάνω. Και θα ψηθεί κοντά στη μία ώρα. Να ρωτήσω κάτι, πότε βάζουμε τις σταφίδες. Τώρα, στο τέλος. Όλες. Ναι, όλες. Γιατί κάποιες θέλω να βάλουμε ένα φακελάκι. Από την ξανθιά σταφίδα. Ωραία. Και ένα από τη μελαχρινή. Ωραία. Εντάξει. Μία κορυφαϊκή, ναι. Μία σουλτανίνα. Τέλεια. Έγινε. Λοιπόν. Κάτσε να αφήσουμε αυτό εδώ. Κάτσε. Τρεις τσαλιδάκι. Τίποτα δεν χρειάζεσαι. Είναι για το εφέ. Πολύ ωραία. Καλά, καλό μου. Τέλεια. Πάμε. Θα το κάνω μόνη μου. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Μέχρι εδώ φτάνει. Ωραία και αυτή. Είναι δυνατόν να μην είναι ωραία. Πάμε. Τι νομίζεις, σου έχουμε φέρει εμείς τα καλύτερα υλικά, έχεις κανένα παράπονο. Συνήθως με ρωτάνε πώς γίνεται να ψήσουμε ένα κέικ ή μια πίτα και να μην είναι όλες οι σταφίδες στον πάτο. Αυτό γίνεται συνήθως όταν το κάνεις πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, το καλύτερο που έχεις να κάνεις ένα μείγμα κέικ είναι να φτιάξεις το μείγμα μερικές ώρες πριν και να το βάλεις ψυγείο. Έτσι, το μείγμα έχει παγώσει και μόλις το ανακατέψεις, οι σταφίδες είναι σε όλο το μείγμα και το ψήνεις μετά. Ορίστε τα κόλπα. Εντάξει.
Πολύ ωραία. Είδες, Δανάη, όλα τέτοιες πληροφορίες μοιράζει. Όταν πρέπει. Μπράβο σου. Και το άλλο που μπορείς να κάνεις πιο γρήγορο είναι να τις περάσεις, να τις έχεις βρέξει πρώτα και μετά με λίγο αλεύρι. Το αλεύρι βοηθάει για να κάνεις τα φίδα. Τέλεια. Να μην πάει στον πατό. Είναι υπέροχο. Ναι, γιατί άμα θέλεις η σταφίδα να κάτσει παντού, πρέπει να τις βρέξεις. Απαντάω στο... Το καταλάβαμε. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα μπορέσει αυτή η τεχνολογία να μας δώσει τη δυνατότητα να περνάνε μέσα από την τηλεόραση μυρωδιές. Γιατί εγώ, όσο και να περιγράψω τώρα αυτό που μυρίζω, δεν είναι το ίδιο με το να καταφέρει κάποιος να το μυρίσει και όταν ψήνεται στο σπίτι του να διαχέονται όλα αυτά τα αρώματα. Ναι, δεν είναι. Γι' αυτό θα πρέπει να δει τη συνταγή. Πιστά να πάει να αγοράσει τις συγκεκριμένες σταφιδούλες για να κάνει τη συνταγή και να καταλάβει πόσο νόστιμο είναι. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Γιατί μόνο να περιγράφω, εγώ δεν είμαι καταλήλη στην περιγραφή. Εγώ είμαι έτοιμη, ίσω. Έλα να ψήσουμε. Κουράστηκε σήμερα πάρα πολύ. Σου κάνει πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει, κάνει και εσύ κάποια φορά. Μία φορά. Ποιο κάνει, παιδί μου, τη βοηθό σου. Ποιο ανέχεται όλη τη χρονιά. Έχεις εσύ τώρα, Τάσο, δεν έχω καταλάβει. Σε δικαστήριο λαϊκό. Τώρα όλε οι αντιδράσει αυξομειώνονται. Πάμε. Να κρατήσω. Έλα. Πάμε. Είναι και πληθωρική εδώ η πιτούλα που έχουμε φτιάξει. Έτσι φτάνει να μοιράσουμε και στους δικούς μας ανθρώπους, να δοκιμάσουν. Υπέροχα. Ναι, η συνταγή είναι μια χαρά, είναι δοκιμασμένη, να ξέρετε. Ναι, 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 την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Και με τις συγκεκριμένες σταφίδες, θέλω να σου πω. Πολύ ωραία. Ναι, τους έχω, λες... έχω πει 10 φορές δεν, ναι, όχι, ότι η συνταγή είναι δοκιμασμένη, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ό,τι η τηλεθεάτρια που πήρε τηλέφωνο και ρώτησε, έχει από το θέμα την υπογραφή του ότι η συνταγή είναι ακριβώς έτσι όπως τη βλέπουμε. Σωστά. Είναι ακριβώς. Είναι ακριβώς. Όχι, 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 όχι. Υπάρχουν κάποιες απορίες. Με ρωτήσανε για ένα συστατικό. Που λύνονται. Είναι ακριβώς. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Το πώς την άκρη. Υπέροχα. Πόση ώρα θέλουμε να την ψήσουμε, σε τι βαθμούς. Όπω πολύ ωραία βγήκε. 150 βαθμούς ναι. Μπορεί να πάρει και μία ώρα κοντά. Ναι. Χαμηλή θερμοκρασία, γιατί δεν θέλουμε να κάνει παχιά κρούστα από πάνω. Τσεκάρουμε και εδώ με το μαχαιράκι όπως το κεκάκι. Ναι, κανονικά. Είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Ναι. Μισό λεπτάκι. Ναι. Το σουσάμι. Θα μπει από πάνω τώρα. Α, θα μπορούσαμε να το έχουμε καβουρδίσει. Πρώτα ή δεν έχει νόημα γιατί θα μπει στο φούρνο. Θα μπορούσαμε να το καβουρδίσουμε, αλλά επειδή θα ψηθεί μία ώρα, το βάζω λευκό. Τέλει, θα μπορούσαμε να βάλουμε και μισό ή μόνο καβουρδισμένο, δεν μας νοιάζει. Αχ, γιαγιά μου, εγώ αυτό αναφώνησα. Τέλεια. Αχ, γιαγιά μου, διότι η μυρωδιά με παραπέμπει κατευθείαν στο χωριό. Ναι. Παραδοσιακές γεύσεις, Θέμο. Πάμε κάτω. Τέλεια. Τέλεια. Υπέροχα. Ορίστε. Το κοινό. Πες κοινό. Το λάδι, το γιατί λάδι. Στο τέλος και όχι στην αρχή που πήγες. Δεν έχει διαφορά. Γιατί μπορούσαμε να βάλουμε. Γιατί δεν βάλαμε το λάδι στην αρχή, βάλαμε στην αρχή το χυμό. Ναι. Μπορείς, το ίδιο πράγμα είναι. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από κάπου εμείς. Και ξεκινήσαμε από αυτό. Καλέ, θα γίνει τώρα που θα δοκιμάσεις, διαφορά. Δεν θα έχεις αναφάει διαστάσεις. Με ρωτήσανε εδώ αν το λάδι πρέπει να μπει στο τέλος στην αρχή, η φίλη μας η Βουλένη, ο Νάκη. Να σου και πω κάτι, καλό είναι να παραθέτουμε τις απορίες μας όμως ανοιχτά, για να μην κάνουμε λάθη στην πορεία. Ένα πιάτο. Ορίστε πώς είναι λοιπόν. Τώρα θα έλεγα η βασιλοπιτά μας. Μοιάζει, θα μπορούσε να είναι. Μοιάζει πάρα πολύ. Πολύ ωραία είναι, έτσι και φουσκωτή, πληθωρική, εξαιρετική. Μπορείτε να κάνετε ένα τεστ, αν αρέσει τα παιδάκια σας, που θα αρέσει. Γιατί είναι γλυκιά, έχει τις σταφιδούλες μέσα. Ναι. Για να γίνει ένα πολύ ωραίο σνακ για το σχολείο. Λοιπόν, τελείγουμε σε ένα τραγούδι. Σιγά σιγά να δοκιμάσετε. Και η σταφίδα και τα φουντούκια. Από άλλο για πλανήτη αυτό που συμβαίνει. Για ελάτε, 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 μην τρέπεστε. Τα κορίτσια μας, συνεργάτηδες μας, οι άνθρωποι μας, η οικογένειά μας. Τους φωνάζουμε να έρθουν μέσα η Έλενα, η Βούλα και η Εύη Χριστάκη που είχαμε να τη δούμε καιρό. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρονιά. Τα κολλά. Τα έχουμε δει, εσένα δεν σε έχουμε δει. Πάρτε ένα κομματάκι, κεραστείτε, μην τρέπεστε. Καλά, χαρά. Πω, πολύ ωραία, θα μακώ. Να πολύ μας κάνει και φαγητό, δεν είμαι ποτέ όχι. Βεβαίως θα απόψουμε. Καλό. Για να δούμε, Θέμα. Θέλει κάποιος να δοκιμάσει. Είδατε που η ζάχαρη είναι ακριβώς. Δηλαδή, είναι πολύ γλυκιά. Είναι τόσο όσο έχει απόλυτη ισορροπία.